Την αρνητική πρωτιά του εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου κατέχει η Κρήτη σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήγαγε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως τονίστηκε στη διάλεξη του Λαϊκού Πανεπιστημίου στα Χανιά χθες το απόγευμα, με αφορμή την ομιλία με θέμα «Οι ανθρώπινες σχέσεις και το διαδίκτυο». Άρα γι' αυτό συνδέεται με τον πραγματικό κόσμο και την αίσθηση που υπάρχει πολλές φορές όσον αφορά τη λεβεντιά της Κρήτης που μπορεί να παρεξηγείται να περνάει και στο διαδίκτυο. Η έρευνα αφορούσε παιδιά 14 έως και 16 ετών. Πώς διαμορφώνεται όμως μια προσωπικότητα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τι συμπεριφορές εμφανίζει έπειτα στον πραγματικό κόσμο? Το διαδίκτυο είναι η προέκταση του πραγματικού κόσμου. Είναι ένας άλλος κόσμος όπου εκεί αναπτύσσονται συνήθειες και συμπεριφορές. Μόνο πολλές φορές οι συμπεριφορές αυτές περνούν από τον πραγματικό κόσμο στο διαδίκτυο και από το διαδίκτυο στο πραγματικό. Συνήθως τα παιδιά πέφτουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού με την έννοια ότι βρίζονται, εκφοβίζονται, πολλές φορές εκβιάζονται με σεξουαλικό περιεχόμενο, παρενοχλούνται ουσιαστικά σεξουαλικά. Γενικότερα παιδιά τα οποία ουσιαστικά αποκλείονται από δραστηριότητες. Οι τρόποι και οι συμπεριφορές αλλάζουν εξαιτίας και του διαδικτύου. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν τα μηχανάκια έξω από τα σχολεία. Υπάρχουν οι 25άριδες και 30άριδες, οι οποίες σερφάνουν στο Facebook ασταμάτητα και προσεγγίζουν 13χρονα και 14χρονα. Άρα λοιπόν, και δυστυχώς μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές η επικαιρότητα πέρα από τους παιδεραστία, αλλά υπάρχει και η αποπλάνηση που βλέπουν πολλά παιδιά 13 και 14 χρονών να αφήνουν το σπίτι τους και μπλέκουν με ενήλικους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, μας απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στον αριθμό 80015 δέχεται καθημερινά εκατοντάδες κλήσεις. Πάνω από 5.500 κλήσεις έχουμε δεχτεί μέχρι αυτό, μέχρι το σήμερα, εκ των οποίων 2.500 είναι θέματα εξάρτησης από το διαδίκτυο και βέβαια αρκετές περιπτώσεις και εκφοβισμού, αλλά και γενικότερα ψεύτικων προφίλ και οτιδήποτε άλλο αναπτύσσεται εκεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς σε πρώτη φάση είναι να δίνουμε τις πρώτες συμβουλές. Άλλωστε και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων αλλά και άλλες υπηρεσίες εδώ έχουν εκπαιδευτεί στελέχη τους από το πρόγραμμα Ριάδνη που τυχαίνει να είμαι συντονιστή σε αυτού του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε θέματα συμπεριφορών εξάρτησης στο διαδίκτυο. Επομένως, μπορούμε να έχουμε μια πλήρη επικοινωνία και μια πλήρη συνεννόηση σε αυτά τα θέματα.